Καλωσορίζουμε τον κύριο Θάνο Μετυλινέο, HR Director της εταιρείας Demo, με περισσότερα από 20 χρόνια, κύριε Μετυλινέ, προϋπηρεσίας. Έχω. Για να μην αποκαλύπτουμε ηλικίες, το λέω γι' αυτό. Η Demo, μία από τις μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες στην Ευρώπη, με 55 χρόνια ιστορίας. Οπότε, όποτε είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Μου ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σταυρακάκη για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Λοιπόν, κοιτάμε το κομμάτι της επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε ένα νέο κόσμο. Ένα κόσμο που δημιουργείται σε μια Ελλάδα που περνάμε μια κρίση και όλοι μιλάνε για την ανεργία, για τη δυσκολία ανέβρεσης εργασίας. Ταυτόχρονα όμως οι τεχνολογικές εξελίξεις τρέχουν και αφορούν και εμάς και τις βιομηχανίες στην Ελλάδα. Ο κλάδος του φαρμάκου που αντιπροσωπεύουμε εμείς είναι ένας πολύ δυναμικός κλάδος, ένας κλάδος που αναπτύσσεται πάρα πολύ δυνατά. Εμείς τα προϊόντα μας τα εξάγουμε σε 85 χώρες σε όλο τον κόσμο. Έχουμε πάνω από 900 εργαζόμενους αυτή τη στιγμή και η ανάπτυξη που γνωρίζουμε είναι πάρα πολύ δυνατή. Οπότε δεν είναι όλη η Ελλάδα το ίδιο, δεν υπάρχουν πολύ δυνατά παραδείγματα και εταιρείες που δρούν και λειτουργούν πάρα πολύ δυναμικά. Κοιτώντας λοιπόν τον κόσμο στον οποίο ζούμε, θέλω να πω το iPhone ή το smartphone είναι μια καθημερινή συνήθεια για όλους μας. Το iPhone δημιουργήθηκε το 2007, στην αγορά βγήκε το 2008, άρα υπάρχει 10-11 χρόνια. Πριν από αυτό δεν το είχαμε. Άρα ούτε τα Facebook application, ούτε τα Instagram, ούτε τα WhatsApp, ούτε τα Viber, ούτε όλα αυτά. Ο τρόπος που επικοινωνούμε έχει αλλάξει τελείως την τελευταία δεκαετία, ίσως χωρίς να το καταλάβουμε. Η αμεσότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ακόμα και το email είναι σχεδόν άχρηστο. Πρακτικά ό,τι θέλω μπορώ να το... την πληροφορία μπορώ να τη στείλω άμεσα με μια φωτογραφία. Αυτό αλλάζει το ποιος είμαι, πώς αλληλεπιδρώ με τους γύρω μου, από το πώς γνωρίζομαι μέχρι το πώς κάνω σχέσεις και προφανώς και το πώς συνεργάζομαι. Οι ίδιες οι εταιρείες αλλάζουν, ο τρόπος που είναι δομημένες, οι ιεραρχίες αρχίζουν σιγά σιγά να καταργούνται σε ό,τι αφορά το δικό μας το κομμάτι το οργανωσιακό. Αρχίζουμε και βλέπουμε εταιρείες να λειτουργούν ως δίκτυα συνεργαζόμενων ανθρώπων. Αρχίζουμε και βλέπουμε να χάνεται η γραμμή εξουσίας που παλιότερα ξέραμε και η οποία καθόριζε το σε ποιον αναφερόμαστε και τι κάνουμε. Αλλάζουμε ανθρώπους στους οποίους αναφερόμαστε, λειτουργούμε και συνδιαλεγόμαστε με ανθρώπους διαφορετικού επίπεδου, διαφορετικών γνώσεων, διαφορετικών ειδικοτήτων. Άρα δεν είμαστε όλοι ίδιοι και δεν είμαστε όλοι πάντα στο comfort zone, σε ένα περιβάλλον προστατευμένο και πολύ όμορφο το οποίο γνωρίζουμε. Καλούμαστε λοιπόν να αρχίσουμε να εργαζόμαστε και να βρίσκουμε εργασία μέσα σε ένα κόσμο που μεταβάλλεται. Μεταβάλλονται όλη τη μέρα, έχετε συζητήσει για νέες τεχνολογίες. Μεταβάλλεται ο τρόπος χρήσης της τεχνολογίας. Μεταβάλλεται η ίδια η επικοινωνία και μεταβάλλονται και οι ίδιες οι δουλειές. Δεν έχουμε τις ίδιες δουλειές. Και αν κοιτάμε στο μέλλον, σας διαβεβαιώ ότι υπάρχουν θέσεις εργασίας που δεν τις γνωρίζουμε και δεν μπορούμε καν να τις φανταστούμε αυτή τη στιγμή. Κοιτώντας λοιπόν την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, σήμερα που βρισκόμαστε εδώ δεν μπορούμε να πούμε και δεν είμαστε σε θέση να πούμε τι δουλειές θα έχουμε μετά από 10 χρόνια. Με την ίδια λογική που πριν από 10 χρόνια δεν είχαμε ιδέα ότι κάτι πολύ απλό σαν το Viber θα μπορούσε να μεταφέρει τη φωτογραφία. Ακόμα δεν φανταζόμασταν καν το MMS. Κάποιοι ξέραμε το MMS, έτσι, στην καλύτερη περίπτωση που τώρα πια δεν υπάρχει και το MMS. Άρα μιλάμε για το ψηφιακό μετασχηματισμό, για την τεκτική νοημοσύνη, για τα big data. Θα σας πω κάτι. Κάποτε η γνώση που αποκτούσαμε στο πανεπιστήμιο, η τεχνική γνώση, είχε μια ιδιαίτερη σημασία και θα το δούμε και περισσότερο στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή, αν γκουγκλάρω κάτι, όσο αστείο και αν ακούγεται, μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχω
άπειρες πληροφορίες και επιστημονικές πληροφορίες πάνω σε αυτό, τις οποίες μπορώ να κατεβάσω στην οθόνη μου και να τις δω. Τώρα μπορώ να κάνω το ίδιο με το smartphone όταν είμαι στο λεωφορείο. Και τι δεν μας λέει ότι σε 10 χρόνια θα μπορώ να τις κατεβάσω κατευθείαν στο κεφάλι μου. Άρα το βασικό ερώτημα είναι ότι αρχίζουμε να πηγαίνουμε από ένα επίπεδο στο οποίο είχε σημασία αυτός που ήξερε, γιατί ήταν πολύ δύσκολο να φτάσουμε στη γνώση, να πάμε σε ένα επίπεδο του ποιος διαχειρίζεται και ποιος μπορεί να διαχειριστεί σωστά τη γνώση. Κοιτώντας λοιπόν το πώς βρίσκω εργασία στο μέλλον, ο τρόπος αρχίζει να αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την ίδια τη γνώση, η οποία άμεσα φορτώνεται. Αυτή τη στιγμή εγώ μιλάω και όπως είπατε αυτό μεταδίδεται, φορτώνεται. Όποιος θέλει αύριο μπορεί να το δει. Και άπειροι άνθρωποι μπορεί να το βλέπουν αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε την ανέβρεση εργασίας, μια και αυτό είναι το θέμα μας. Ανέβρεση εργασίας σε αυτό το περιβάλλον. Η ανέβρεση εργασίας πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι μια υπόθεση, και το λέω πάντα αυτό, πάρα πολύ προσωπική. Πολλές φορές λένε, έχω πτυχίο χημικού. Ωραία. Έχεις πτυχίο χημικού και πτυχίο χημικού έχει και ο δίπλα σου. Και το βασικό ερώτημα είναι, γιατί να προσλάβουμε εσένα και όχι το δίπλα σου. Ή στο κάτω-κάτω, γιατί προσέλαβαν εσένα και όχι το δίπλα σου. Γιατί εσύ βρήκες δουλειά και ο άλλος δεν βρήκε. Είναι κάτι πολύ προσωπικό. Ο κάθε ένας έχει διαφορετικές επιθυμίες, έχει διαφορετικές προτεραιότητες, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, έχει διαφορετικά κίνητρα για δουλειά και διαφορετικούς στόχους. Άλλος θέλει το χρήμα, άλλος θέλει τη γνώση, άλλος θέλει ωραίο περιβάλλον, άλλος θέλει εξουσία. Δεν είμαστε ίδιοι άνθρωποι. Και επειδή δεν είμαστε ίδιοι άνθρωποι, δεν θέλουμε να πετύχουμε τα ίδια πράγματα, δεν θέλουμε τις ίδιες δουλειές και δεν θα είμαστε και καλοί στις ίδιες δουλειές. Αυτό εμείς που κάνουμε στελέχωση το ξέρουμε. Άρα από πριν, αν ψάχνω ένα χημικό, δεν ψάχνω απλά ένα χημικό. Αν έρθουμε λοιπόν στο να δούμε τι ψάχνουν οι εταιρείες και γιατί κάποιοι παίρνουν μια δουλειά και κάποιοι δεν την παίρνουν, είναι ότι οι εταιρείες μπορεί να ψάχνουν έναν εργαζόμενο, έναν χημικό, ένα χημικό μηχανικό, έναν οικονομολόγο, έναν κοινωνιολόγο ή οτιδήποτε, αλλά θα πάρουν έναν συγκεκριμένο, με ονοματεπώνυμο, με ανθρώπινα χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά πέρα από το πτυχίο του. Θα λάβουν γνώση σίγουρα την εμπειρία του, σίγουρα τις γνώσεις και τα πτυχία. Θα δούμε όμως και τα επιτεύγματα, θα δούμε την προσωπικότητα, θα δούμε τις δεξιότητες που αρχίζουν και αποκτούν ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τις αξίες που έχει, δράσεις ή εθελοντικές εργασίες που μπορεί να έχει κάνει, να κάνει, πώς ταιριάζει με την ομάδα, τι αντιλήψεις φέρνει μαζί του, τι θέλει ο ίδιος, αν του ταιριάζει αυτό που είμαστε εμείς. Κοιτώντας λοιπόν το πώς αναζητούμε εργασία, το ένα πράγμα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι προφανώς το εξωτερικό περιβάλλον. Ακούσαμε πολλά για την κρίση στην Ελλάδα. Ναι, η Ελλάδα έχει κρίση και άλλες χώρες είχαν πόλεμο. Πολύ ωραία. Αύριο δεν θα έχουμε κρίση και κάποιες άλλες χώρες μπορεί να έχουν πόλεμο. Ελπίζω να μην έχουμε πόλεμο. Λοιπόν, το εξωτερικό περιβάλλον είναι αυτό που είναι. Εμείς θα ζήσουμε τη ζωή μας όσο καλύτερα μπορούμε μέσα σε αυτό. Και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε μέσα σε αυτό. Και προσωπικά θα σας έλεγα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όντας ένας άνθρωπος που έφυγε στο εξωτερικό. Πάω λίγο κόντρα στην επόμενη ομιλία τώρα. Όταν ένας άνθρωπος που έβγαινε στο εξωτερικό, όταν δεν υπήρχε ιδιαίτερη ανάγκη και η Ελλάδα ήταν μια χαρά. Okay. Είναι και αυτό μια εμπειρία, έτσι, που μπορούμε να την έχουμε και να γυρίσουμε στην Ελλάδα και να φέρουμε τα φώτα μας να την κάνουμε καλύτερη. Έχουμε λοιπόν ένα εξωτερικό περιβάλλον που είναι δύσκολο, προφανώς δύσκολο, το αναγνωρίζουμε όλοι μας. Αλλά αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι είναι ευμετάβλητο, απαιτητικό και απρόβλεπτο. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Πρέπει να δούμε τον εαυτό μας καλά. Αυτό είναι το βασικό βήμα. Να καταλάβουμε το προφίλ μας, να καταλάβουμε ποια είναι τα δυνατά μας και τα δύναμά μας σημεία, τι γνώσεις έχουμε, τι εμπειρίες έχουμε, ποια είναι η προσωπική θεώρηση που έχουμε για τα πράγματα, οι προτιμήσεις μας, τι λένε οι άλλοι για μας, έμπιστοι τρίτοι. Πριν πάμε σε μια συνέντευξη, αυτά πρέπει να τα έχουμε κατά νου πολύ καλά. Να είμαστε πολύ ξεκάθαροι με τον εαυτό μας, για να ξέρουμε και εμείς να κρίνουμε τον εργοδότη που έχουμε απέναντί μας. Όχι μόνο ο εργοδότης, εμάς. Ειδικά δε τα δυνατά και αδύναμα σημεία, ειδικά οι γνώσεις και οι εμπειρίες, πρέπει να είναι σαφές. Πολλές φορές ρωτάω τους υποψηφίους διάφορα πράγματα, μου λένε μισή είναι οργανωτική και επικοινωνιακή και το ελάττωμά τους είναι τηλεομανία. Σε τεράστια ποσοστά αυτό, άμα κάνουμε έρευνα.
Κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να μου εξηγήσει, αφού είναι οργανωτικός, τι οργάνωσε. Παρά μόνο να τον ρωτήσω ο ίδιος. Είμαι οργανωτικός. Μια ωραία απάντηση είναι: είμαι οργανωτικός. Είχα αναλάβει να οργανώσω το συμπόσιο και με τον καθηγητή δουλέψαμε πολύ σκληρά να βρούμε τους ομιλητές, να κάνουμε το Α, να κάνουμε το δείπνο, να κάνουμε το αυτό. Ναι, 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 είσαι οργανωτικός. Ναι. Αλλά το είμαι οργανωτικός ως statement, είμαι ότι δήλωσα, λυπάμαι, δεν πιάνει. Σε κανέναν. Άρα πρέπει να κατανοήσουμε τον εαυτό μας και να κατανοήσουμε γιατί είμαστε αυτό που λέμε ότι είμαστε. Και επίσης πρέπει να καταλάβουμε και τα επαγγέλματα. Το οποίο είναι σχετικά εύκολο, γιατί υπάρχουν τόσες αγγελίες έξω στο ίντερνετ αυτή τη στιγμή, που αν κάνουμε μια ωραία έρευνα μπορούμε να δούμε τι ακριβώς ζητάνε οι εταιρείες, οι οποίες περιγράφουν ακριβώς το τι περιμένω από σένα να κάνεις. Τι περιμένω να κάνει ένας τεχνικός, ένας μηχανικός, ένας χημικός, ένας ερευνητής στο R&D. Φαίνεται. Μπορεί κανείς να το δει και να το καταλάβει. Όπως σας είπα λοιπόν και στην αρχή, χωρίζουμε τις δεξιότητές μας σε δύο κομμάτια. Έχουμε τις σκληρές, τα hard competencies και τα soft skills, μάλλον τα hard skills και τα soft skills. Σκληρές δεξιότητες, η τέχνη, αυτό που μαθαίνουμε, προφανώς δίνουν ένα υπόβαθρο για να ασκήσουμε ένα επάγγελμα. Προφανώς μας δίνουν την άδεια να μπούμε σε ένα κλάδο. Αν δεν τελειώσω ιατρική, δεν μπορώ να γίνω γιατρός, δεν μπορώ να κάνω χειρουργείο. Άρα χειρουργός δεν θα γίνω. Πολύ ωραία, μέχρι εδώ. Ταυτόχρονα όμως αποσβαίνονται και απαξιώνονται πάρα πολύ γρήγορα, γιατί σας διαβεβαιώ ότι ο χειρουργός 10 χρόνια μετά από σήμερα δεν θα χειρουργεί με τον τρόπο που γίνεται το χειρουργείο σήμερα. Πολύ πιθανό να μην αγγίζει καν τον ασθενή. Άρα, ο πετυχημένος καρδιοχειρουργός ποιος θα είναι? Αυτός που πήγε πολύ καλά στο πανεπιστήμιο και αρίστευσε και ήταν πρώτο χέρι στο τραπέζι? Πολύ φοβάμαι πως όχι. Να μάθουμε κάτι μπορούμε εύκολα, ό,τι και αν είναι αυτό. Μπορεί τα κινέζικα να είναι πιο δύσκολα από τα αγγλικά. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το αστείο? Ότι υπάρχει μια εφαρμογή ήδη εκεί που μπορώ να μιλάω ελληνικά και να με μεταφράζει τα κινέζικα. Άρα μάλλον και άχρηστο, γιατί να μπω στον κόπο. Ίσως πολύ σύντομα να μην έχει και καμιά σημασία να μάθω κινέζικα, μπορεί να το μεταφράσει και σε μανταρίν και σε καντονίζ. Διαλέξουμε κιόλας. Ακόμα καλύτερα. Πιο εύκολα. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο, τις ήπιες δεξιότητες. Αυτές που κάνουν τη διαφορά και αυτές που στον κόσμο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, για να είμαστε και μέσα στο θέμα, έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Είναι ένα κομμάτι της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς μας. Προφανώς αναπτύσσονται πολύ πιο δύσκολα. Μας κάνουν όμως πιο προσαρμοστικούς και μας δίνουν τη δυνατότητα να αναπτυσσόμαστε και να εξελισσόμαστε. Ο γιατρός λοιπόν, ο χειρουργός του σήμερα, ο καρδιοχειρουργός, προφανώς θα μάθει τις τεχνολογίες του σήμερα. Το ζητούμενο είναι όμως ότι θα έχει τις δεξιότητες που θα του επιτρέπουν με την εξέλιξη της τεχνολογίας να εξελίσσεται και σε 10 χρόνια να λειτουργεί ως ο γιατρός που μπορεί να πάρει την κρίσιμη απόφαση στην κρίσιμη στιγμή, να καθοδηγήσει το μηχάνημα της τεχνικής νοημοσύνης, που ίσως αυτό κάνει την εγχείρηση εκείνη την ώρα, να μην κάνει λάθος. Ή να διαχειριστεί κάτι που πήγε στραβά. Να διαχειριστεί μια κρίση. Αυτός θα είναι πιο πετυχημένος γιατρός από τον άλλον, θεωρώ εγώ. Τώρα, ποιες είναι οι ήπιες δεξιότητες? Είναι άπειρες. Η λίστα μπορεί να συνεχίσω, απλά σταμάτησα. Μην νομίζετε ότι αυτές είναι για κάποιον ιδιαίτερο λόγο. Τις πρώτες, τις αριστερά, τις θεωρούν λίγο πιο κρίσιμες για το μέλλον κάποιοι ερευνητές. Εντάξει, ίσως και αυτό να αλλάξει. Αλλά βλέπουμε θέματα όπως η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, την ικανότητα να διαχειριστούμε ανθρώπους, την ικανότητα να συνεργαστούμε, συναισθηματική νοημοσύνη, το να καταλαβαίνουμε τον άλλον, κρίση, λήψη αποφάσεων, εξυπηρέτηση πελατών, διαπραγμάτευση, γνωστική ευελιξία, αναλυτική σκέψη και ούτω καθεξής. Ο κατάλογος είναι ατελείωτος, δεν έχει νόημα να σας τον διαβάσω. Προφανώς, αναομάδες και αναεπάγγελμα, το τι θέλουμε είναι διαφορετικό. Δεν τα θέλουμε όλα για όλα. Δεν ζητάμε εξυπηρέτηση πελατών από τον λογιστή. Έτσι. Είναι διαφορετικό το τι ζητούμε κάθε φορά ανάλογα με το ποιο είναι το επάγγελμα, ποια είναι η θέση εργασίας. Αυτό μπορεί να το καταλάβει ένας υποψήφιος πάνω κάτω διαβάζοντας καλά μια αγγελία και να δει κατά πόσο του ταιριάζει μια δουλειά ή όχι, οπότε αν μπορεί να την κάνει ή όχι. Και έτσι λοιπόν το μεγάλο ερώτημα που ερχόμαστε στην παιδεία, εκπαίδευση, κατάρτιση, τρεις διαφορετικές λέξεις. Πώς ετοιμάζουμε λοιπόν τον εργαζόμενο για το αύριο? Πώς
Τι δεξιότητες πρέπει το σύστημα εκπαίδευσης να δώσει. Οι σύγχρονες τάσεις μιλάνε για την τεχνική εκπαίδευση, για τη σύνδεση με την αγορά εργασίας των πανεπιστημίων και ούτω καθεξής. Η Ελλάδα ποτέ δεν υπήρξε καλή σε αυτό. Ελπίζω στο μέλλον να είμαστε πιο προσαρμοστικοί. Αυτό όμως που πιστεύω βασικά είναι ότι αν χωρίσουμε ότι έχουμε τριών ειδών εκπαιδεύσης, μια εκπαίδευση αρχών και θεωρίας, μια εκπαίδευση των βασικών αρχών, της βασικής επιστημονικής γνώσης, της ικανότητας να αναλύουμε, της ικανότητας να πηγαίνουμε, να ερευνούμε και των βασικών θεωριών του κόσμου, έχουμε μια εκπαίδευση τεχνική, πιο καθημερινή, που για μένα αρχίζει τελικά να γίνεται πιο αδιάφορη. Τους τεχνικούς μου θα τους εκπαιδεύσω εγώ. Δηλαδή, για παράδειγμα, εμείς παράγουμε ενέσιμα φάρμακα. Πόσα εργοστάσια στην Ελλάδα παράγουν ενέσιμα φάρμακα? 2, 3. Γιατί νομίζετε ότι θα πάρουμε τεχνικούς έτοιμους? Ιδέα δεν θα έχουν όταν θα μπουν. Θα ξέρουν τα βασικά θέματα μηχανικής. Και τις μηχανές μας θα τις μάθουν σε εμάς. Άρα αρχίζει λίγο αυτό που κάποτε το θεωρούσαμε πάρα πολύ σημαντικό, ίσως να γίνεται λιγότερο σημαντικό, καθώς συνεχώς η τεχνολογία αλλάζει και συνεχώς οι απαιτήσεις γίνονται διαφορετικές. Και πάμε στην τελευταία εκπαίδευση, εκπαίδευση σε ήπιες δεξιότητες. Για μένα, ίσως για το μέλλον και ίσως κοιτώντας το μέλλον, πρέπει να κοιτάξουμε το πρώτο και το τρίτο. Ακόμα πιο πολύ. Δηλαδή, έναν άνθρωπο που έχει τη βασική θεωρητική γνώση, που έχει τις δεξιότητες και τις ικανότητες. Άρα ολοκληρώνεται σαν άνθρωπος τελικά, άρα γυρνάμε ίσως στο παλιό, στο παρελθόν, στο αρχικό, στο αρχέτυπο, τον ολοκληρωμένο άνθρωπο, ο οποίος χτίζει την επιστημονική του γνώση προχωρώντας προς το μέλλον και καθώς η τεχνολογία τρέχει γύρω του. Αγκαλιάζει την τεχνολογία και προσαρμόζεται με την τεχνολογία όπως πηγαίνει από κλάδο σε κλάδο, από επάγγελμα σε επάγγελμα, από μηχανή σε μηχανή. Και κοιτάει το μέλλον. Ίσως είναι κάτι που πρέπει να το βάλουμε στο τραπέζι. Έχει μπει ήδη στο τραπέζι σε ανθρώπους που κοιτάνε στο μέλλον και σκέφτονται τα skills του αύριο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως είναι κάτι που πρέπει να το κοιτάξουμε κι εμείς. Οπότε, καταλαβαίνω ότι έχετε πολύ λίγο χρόνο, αλλά τι θα λέγατε ότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχετε εσείς από την πλευρά του HR είναι το ότι δεν βρίσκεται τεχνικούς που να έχουν τα soft skills ή γενικά? Ναι, αυτό είναι που σας λέω, γιατί εγώ δεν περιμένω να βρω τεχνικό που να ξέρει τις μηχανές μας, γιατί δεν υπάρχουν άλλες τις μηχανές στην Ελλάδα. Ναι. Οπότε, και δεν μαθαίνετε αυτό μετά στην αγορά αφού ξεκινήσουμε? Μαθαίνουμε εμείς, τους εκπαιδεύουμε εμείς. Το τεχνικό κομμάτι, τα soft skills? Παιδευόμαστε και με αυτά. Τα παίρνει μαζί του, τα φέρνει μαζί του. Κάνουμε δουλειά και σε αυτό, εννοείται. Γίνεται εκπαίδευση και σε αυτό. Λοιπόν, δεν θα σας απασχολήσω πολύ ακόμα. Για την ένταξη αγοράς εργασίας, λοιπόν, πρέπει προφανώς να διασφαλίσουμε την ύπαρξη των βασικών τεχνικών γνώσεων και σκληρών δεξιοτήτων που πρέπει να έχουμε. Προφανώς υπάρχουν, δεν θέλω να τις βγάλω από το τραπέζι και είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αλλά πρέπει να κατανοήσουμε και την προσωπικότητά μας και να χτίσουμε αυτό που λέμε τις ήπιες δεξιότητες. Από εκεί και πέρα, για την ανέβρεση αγοράς εργασίας, δεν θέλω να ξεχάσουμε το networking. Δεν είναι ρουσφέτη, το λέω πάντα στην Ελλάδα. Είναι διαφορετικό το ένα και διαφορετικό το άλλο. Το networking παγκοσμίως είναι ο καλύτερος τρόπος να βρούμε εργασία. Τα δίκτυά μας, να πούμε στους ανθρώπους ότι ψάχνουμε. Προφανώς εμείς, άμα θέλουμε πολύ χημικούς, είπα, ας πω λογιστή. Αν θέλουμε λογιστή, θα πάρουμε οικονομολόγο, δεν θα πάρουμε χημικό. Αλλά αν έχει και σύσταση, βοηθάει. Εντάξει. Και αυτό ισχύει για όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο ένα ελληνικό φαινόμενο. Θα μας πείσει μετά με την ικανότητά του. Να μην ξεχνάμε τα γραφεία διασύνδεσης των πανεπιστημίων. Θέλω να τα δω ακόμα πιο δυνατά. Είναι ήδη κάποια πολύ δυνατά. Οι μέρες καριέρας, οι μερίδες κτλ. Αγγελίες, social media. Είμαστε παρούσες οι εταιρείες. Οι άνθρωποι μπορούν να μας βρούνε, μπορούν να δούνε για μας τα πάντα. Να στείλουν απευθείας βιογραφικά και να μην στεναχωριούνται αν δεν πάρουν απάντηση. Δεν πειράζει, βάσεις έχουμε. Πολύ ωραίες, είναι και big data, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις βάσεις δεδομένων. Εφημερίδες ένθετα προφανώς έχουν μικρότερη σημασία. Υπάρχουν οι λίστες με τις καλύτερες εταιρείες, χρησιμοποιήστε τις, δείτε τις. Τα γραφεία εύρεσης εργασίας και υπάρχει και ο ΑΕΔ, βέβαια, που ίσως να μην κάνει την πιο λαμπρή δουλειά του κόσμου, αλλά δεν ξέρετε ποτέ.
μπορεί να εξελιχθεί και να την κάνει. Τελειώνοντας, θέλω να σας πω ότι εμείς σαν εταιρεία επενδύουμε πάρα πολύ σε νέους απόφοιτους, σε ανθρώπους που δεν έχουν εμπειρία. Προσλαμβάνουμε μεγάλο αριθμό ανθρώπων που δεν έχουν εμπειρία. Μέσα σε όλα έχουμε και ένα πρόγραμμα υποτροφιών και πρακτικής άσκησης, το οποίο το ονομάζουμε Start Your Journey. Απευθύνεται σε χημικούς, χημικούς μηχανικούς, βιολόγους, φαρμακοποιούς και αποφύτους ΤΕΗ, πρώην ΤΕΗ, νυν πανεπιστημίων, μηχανολόγους, μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, μηχανικούς, ηλεκτρονικούς, μηχανικούς και μηχανικούς αυτοματισμού. Αυτό που απαιτούμε είναι ο βαθμός του πτυχίου να είναι πάνω από 7,5 ή ο μέσος όρος των 3/4 των μαθημάτων να είναι πάνω από 7,5 και η ηλικία μέχρι 29. Οι αιτήσεις τρέχουν αυτή τη στιγμή, είναι στο δεύτερο χρόνο. Δίνουμε 21 υποτροφίες, 3 σε κάθε ένα κλάδο ξεχωριστά και 21 πρακτικές ασκήσεις εξάμηνες με 750 ευρώ το μήνα. Όσοι ήρθαν στο πεσινό πρόγραμμα και δεν προχώρησαν για μεταπτυχιακά ή για κάτι άλλο, έχουν θέση εργασίας ήδη και εργάζονται μόνιμα με κανονικούς μισθούς και όχι τα 750, γιατί ο φαρμακευτικός κλάδος δίνει και πολύ καλούς μισθούς, να σας πω. Οπότε να μην είμαστε όλοι πολύ στεναχωρημένοι. Πληροφορίες υπάρχουν στο site μας, στο demo.gr, για όποιον μπορεί να ενδιαφέρεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι στη διάθεσή σας μετά.